Κυριάκος Κυριάκου. Γιώργο μου. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς όρισες. Καλώς σας ήρθα. Καλώς μας ήρθες. Είσαι καλά. Καλά, πολλά καλά, πολλά καλά. Άρεσαν με φωτογραφίες που βάλετε. Είναι από την Τζο Κρητιώτη, μια υπέροχη φωτογράφος που μιλήσει στη Τσάδα. Of all places. Αυτό που θα έλεγα, παρακαλώ καθίσε, ότι ωραίες οι φωτογραφίες και εσύ όμως κάθε φορά και με διαφορετικό look. Ναι, αλλά σοφάτησες, ναι, πολλά, πολλά. Πώς ήταν για σένα όταν αποχωρίστηκες στο μακρύ το μαλλί? Ήταν για τις ανάγκες του Μελιάς του, ήταν τότε? Νομίζω ήταν, είχε με προσεγγίσει και ο Λόρης και ο Νίκος ο Θεοφάνος που το ρίξει. Είπα, μου κουρεύκεσαι για ρόλο. Και είπα τους, please, ναι, γιατί αλήθεια δεν τα θέλω τα μακριά τα μαλλιά. Αγάπησα τον Πολύβιον, αγάπησα την φάτσα, αλλά η αλήθεια φοβούμουν ότι να χελιάσω. Μια φορά είμαστε στην Πλετένη Ρόν με τη Θέκλα και είδε με που πάνω και λέει μου, Γιώργο, αρέω σαν τα μαλλιά σου. Και αγχώθηκα τόσο πολλά, πια με την κρίση μιας ηλικίας. Και επειδή πολύ μπω συχνά, το μαλλί κουράζεται πάρα πολλά, οπότε... Θέλει και περιποίηση τώρα, ναι, τώρα δεν είναι εύκολο να έχεις μακρύ μαλλί. Πάρα πολύ ευθύνη, εντάξει, τούτα έπρεπε να σταβάσεις τους ένα από αυτό, είναι υπέροχα. Μια χαρά. Άρα ήταν εύκολος ο αποχωρισμός. Ναι. Γενικότερα με τις αλλαγές πώς είσαι? Αρέσκουν μου οι αλλαγές, επιδιώκοντες. Βασικά εγώ πρέπει να δουλέψω το άλλο, πρέπει να δουλέψω λίγο τη σταθερότητα. Βασικά τη σταθερότητα, λίγο το πιο smart planning. Βάστα πράγματα, είμαι λίγο που είναι ο φούρνος ο μονόπυρος. Όχι και κάτι ενθουσιάζει με πάω προς την κατεύθυνση, μετά θέλω να κατεύθυνση και πρέπει έτσι να έχω λίγο παραπάνω συνέπεια νομίζω. Βλέπαμε το μεταξύ και στο βιντεάκι που ετοιμάσε ο Νικόλας μας και θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσεις την ιστορική στιγμή αυτή που βραβευτήκατε με την παράσταση περιμένοντας τον Κοντό. Κοντό. Ναι. Ήταν για σένα μια σημαντική στιγμή και το highlight, αν θέλεις, ήταν ότι εσύ δεν είχες καταλάβει ότι βραβεύτηκες και εσύ. Βασικά νομίζω δεν το ακούσατε ποτέ αυτό. Ναι. Πάλε μας λίγο μέσα στο κλίμα. Ήταν πολλή ώρα στιγμή. Είμαστε στο Bookfest στο πάρκο της Ακρόπολης. Είχαμε ήδη παίξει στο Μάρτεμπε της Κωνσταντινούπολης, απλά είχαμε έρθει πίσω γιατί είχαμε παράσταση. Οπότε μείνανε ο Κώστατος Σιλβέστρος, ο σκηνοθέτης της παράστασης, στα βραβεία. Και λέει βραβείο πρώτου ρόλου, ξέρω εγώ, και λέει πρώτα το όνομα του Ιζέλ. Στο όνομα του Ιζέλ εξηγήσαμε, λέει φωνάζουμε. Ένα άκουσε κανένα στο δικό μου, ούτε εγώ ίδιο. Και φωνάζουμε, μπράβο Ιζέλ! Και μετά έρχεται ο Κώστας κάτω κάθεται και δείχνει μας που το βίντεο call, γιατί είμαστε μου το Messenger. Και δείξε μας ότι ήταν και το όνομα μου πάνω. Και λέει, α, λέει και εγώ Κυριάκου. Α, βραβεύτηκα και εγώ. Α, εντάξει. Ήταν κάπως έτσι. Είχα βιώσει ήδη τη χαρά για τον Ιζέλ, οπότε η δική μου ήρθε. Α, εντάξει, γιατί όχι. Είχες ανεβάσει και ένα βιντεάκι έτσι, για τη στιγμή εκείνη που το αντιλήφθηκες και αγκαλιαστήκατε με τον. Ήσασταν οι δυο σας στην παράσταση. Ναι, εμάς μόνοι και μας ήταν. Ενώ το περνάω στον Κοντό είχε ακόμα δύο χαρακτήρες. Και ένα μικρό μωρό. Το συγκεκριμένο ανέβασμα ήταν μόνο με εμάς τους δύο. Μόνο με εμάς τους δύο. Με πολύ δυνατό το μήνυμα. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και παράσταση που εγώ, αν ακόμα. Εγώ θεωρώ πρέπει να την παίζω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι κάτι το οποίο με τελειώνει, θεωρώ, την παράσταση. Ώσπου να λυθεί ο Κυπριακό, ακόμα και όταν λυθεί ο Κυπριακό, πάλι μπορώ να την παίζω με την παράσταση. Ναι, γιατί είναι και ένα πολιτικό θέμα, έτσι. Ενώ... Και κοινωνικό, κιόλας. Και κοινωνικό και καλλιτεχνικό, αν τα πάρουμε όλα μαζί. Ναι. Απλά φαντάζομαι ότι ήταν και για σένα έτσι. Τα συναισθήματα. Πρέπει να είσαι έρθει. Θα κονίσω την ξακόμη για να έρθει. Αυτό ξαναπέστω. Θα έρθω όμως στα επόμενα γιατί ετοιμάζεις πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Μιλούσα πριν στο τηλέφωνο και του λέω: πες μου λίγο έτσι για τα επαγγελματικά σου σχέδια. Και μου έλεγε και μου έλεγε και έγραφα. Έλα σου πω, Γιώργο, να έρθει δαμέ, τα πει μόνο σου. Εδώ μου σου λέει: απέναντι στο μονόπυρο. Κανονίζοντα τον πράγμα και μετά καταλαβαίνω. Οπότε. Ο λόγος σε σένα. Άλλα, ξεκινήσω. Να πούμε, ναι. Αλήθεια, το project τώρα των ημερών, πέρα μου το μια φράγκη έναν καιρό στον Αντένα που πάμε πολλά καλά με τη σειρά, το δικό μου το project, που έτσι το μωρό μου πανέλαβα τώρα λίγο, είναι το, όταν βλέπουμε τώρα, το stand-up comedy. Μαζευτήκαμε όλοι οι stand-up comedy της Κύπρου, κάτσαμε κάτω από την ομπρέλα του Cyprus Comedy Central και παρουσιάζουμε παραστάσεις σε όλη την Κύπρο. Ας πούμε ήταν το solo του Ζαχαρία του Ζανέτ, που θα είναι αυτόν το Σάββατο. Έχουμε solo παραστάσεις που είναι ο κωμικός μόνος του για μια ανάμιση ώρα. Ναι. Έχουμε παραστάσεις per line-up που είναι 3-4-5 κωμικοί και βλέπεις το ύφος του καθενούς και λέεις «ΟΚ, 25 λεφτά από τον καθένα, δοκιμασμένα κομμάτια, εγγυημένη κωμωδία». Έχουμε βραδιές που είναι open mic, περκείται το κοινό να ανεβεί πάση σκήνη να δοκιμάσει
αστεία. Θα σε ρωτούσα αν το κοινό μας συμμετέχει ή αν είναι έτσι λίγο μουδιασμένη. Είναι πάντα λίγο μουδιασμένη οι Κυπρέοι. Αχώνουν τελείως στην αρχή, δυσκολεύκονται. Απλά η δουλειά του κωμικού να τους χαλαρώσει, να κάνει όλο το δωμάτιο μια παρέα. Ναι. Να εκφραστούν, να πούν πράγματα ντροπιαστικά για τη ζωή του, να εκτεθεί εσύ, να εκτεθούν τζίνι, ναι. Να θίξουμε πράγματα. Είναι εν τούτη ομορφιά του stand-up, εξεγυμνωτική τέχνη. Είσαι ο εαυτό σου πα στη σκηνή, οπότε αναγκάζεται το κοινό να είναι ο εαυτό του. Και αυτό τούτο... σχεδιάζεται εκείνη την ώρα. Δεν είναι και αυτό έτσι. Έχει κείμενα. Έχει τη βάση τα σου, αλλά. Σου, αλλά ναι, άμα σου δει κάτι ο κόσμο, πρέπει να το σχεδιάσει, πρέπει να το εντάξει. Α πούμε, τι προάλλε έκανα μια παράσταση στην οποία. Ενώ έχω 4 ώρες περίπου γραμμένο υλικό, ναι. Ήδη είπα, θα πω τίποτε που γίνω. Να πάω και για που να πω τα γενούρκα μου, ναι. Που εντάξει τα ξέρει πολύ κόσμος, ή να αυτοσχεδιάζω. Και όντως ευκήγε ανάμιση ώρα παράσταση και δεν είπα λέξη μου τα προηγούμενα. Είπαν στα φίλοι που μου ήταν και πιο ρετρίφω και μου ρε φίλε, μα είπες τίποτε που γίνω. Ναι. Ναι, τι είπα, πάντα τα ίδια. Να φέρουμε και κάτι γενούρκο. Επίσης έχουμε και τα ρο. Τα ρο είναι η νύχτα δοκιμής υλικούς, επίσης και τα δύσκολα κομμάτια τζίνα που μπορεί να θίξουν, είναι κομμάτια τα οποία μπορεί να μένουν πολλά family friendly. Ναι. Βάλουμε τα στα νύχτες της ρο, τις οποίες έρχονται κομικοί και δοκιμάζουν νέων υλικών ρυψοκίνδυνο. Οπότε το κοινό ξέρει ότι ήρθε σε νύχτα ρο, εν ακούσει. Ναι. Με πολύ με διπλή έννοια. Κατάλαβα. Εμείς τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε, να βάλουμε τον κόσμο μέσα στο κλίμα. Όμως καταλάβαμε αυτό που λες. Εσύ έχεις ξεκινήσει να κάνεις stand-up όταν άρχισε να γεννιέται στην Κύπρο μας το stand-up, δηλαδή στην αρχή, έχει χρόνια που ασχολείσαι με αυτό. Εγώ είσαι από το 17 που κάνω, εννοείται ο Κώστας ο πρίγκιπας, ο Λουίτσο Πατσαρίδης, κάνουμε πολλά πιο παλιά. Νομίζω έτσι διάσπαρτα και αποσυντονισμένα υπήρχαν διάφορες κινήσεις. Mm-hmm. Κάποιος στην Λάρνακαν έκαμε, κάποιος στην Πάφων έκαμε, κάποιος στη Λεμεσό. Έκαναν έτσι, πέρα από τα ονόματα που ήταν ο Λουίτσο Κώστας, mm-hmm. υπήρχαν άνθρωποι που δοκιμάζαν. Τώρα είναι η φάση που ούλες τούτες οι μεμονωμένες ομάδες, οι μεμονωμένες βροχές και mm-hmm. έγινε μια καταιγίδα. Έρθαν κάτσαν κάτω με ομπρέλα του stand-up comedy, του Cyprus Comedy Central και πάμε σε ούλες τις πόλεις, με τακτικές παραστάσεις. Κάθε Σάββατο είμαστε στο Yusu Room, mm-hmm. στη Λευκοσία. Κάθε Τετάρτη είμαστε στον Μπαρ στο δρόμο στη Λεμεσό. Δύο πέπτες το μήνα είμαστε στο Άβαλον στη Λάρνακα. Και στο λέτε με κέικ στην Πάφων, είτε Κυριακές είτε Παρασκευές, να το δούμε λίγο τζινό. Ναι. Παρ' όλα αυτά είμαστε δαμέ και έχουμε τακτικές παραστάσεις παντού. Είναι στα πάνω του, θεωρώ, ναι. την περίοδο. Δηλαδή αρχικά ήταν και μια δοκιμαστική, να το θέσουμε έτσι, περίοδος για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Τώρα όμως ακούω πάρα πολύ κόσμο που του αρέσει και πηγαίνει. Ναι, αλλά ακόμα κάθε παράσταση έχουμε κόσμο που είναι η πρώτη φορά. Που είναι η πρώτη φορά. Ας πούμε, λέω, εγώ είχα 4 ώρες υλικό, μίλησα για πολλά πράγματα. Ναι. Ο κόσμος που είτε ξανά και ξανά και ξανά είναι έτοιμος να του πω, δεν ξέρω και εγώ τι. Και έρχεται ο άλλος που δεν ξέρει καν. Να ακολουθήσει καθόλου την πορεία. Οπότε δεν ξέρει. Και μπορεί να του πει ένα αστείο που για μένα θεωρείται δεδομένο. Ο άλλος είναι η πρώτη φορά που ακούει έτσι κόνσεπτ και παθαίνει σοκ. Ναι. Οπότε ας πούμε. Θέλει το χρόνο. Ναι. Και η εμπειρία του να βλέπει κάποιο, ειδικά που με ένα stand-up, ναι. είτε να σε σοκάρει, είτε να γουστάρει πολλά, είτε να σε γίνει η φάση με στη μέση που ενώ αρέσκει σου. Αντί να το θωρείς για σέναν, θωρείς δεξιά αριστερά, είναι οκ. Και αλλιώς, εντάξει. Τι είναι που φαίνεται να ακούω περίεργο, σε γέλασε, οπότε εντάξει, γελάσω κι εγώ. Έχεις και αυτή την έγνοια την ώρα. Όχι εγώ, το κοινό. Ναι, όχι εσύ, ας πούμε, τώρα που μιλάς να βλέπεις αν είναι εντάξει ο κόσμος από κάτω και να σε αγχώνει. Πάρα πολλοί φίλοι που ενώ απολαμβάνουν το χιούμορ μου, έρχονται στο stand-up και εν το απολαμβάνουν εγώ 100%. Όχι εξαιρείας μου, εξαιρείας το ότι η Κύπρος για κάποια αστεία είναι έτοιμη. Οπότε πριν γελάσουν για τους εαυτούς τους, γυρίζουν να δουν, ας πούμε, αν πιάσουν έγκριση από τους συντηρητικούς της υπόθεσης, για να γελάσουν και γίνει. Έχεις παρεξηγηθεί έτσι έντονα. Ναι. Όντως, είχες έτσι περιστατικά που. Ναι, ναι, έτυχε να σηκωθεί η κοπέλα να φύγει και να μου πει ότι δικαιούσε να λέσουν τα πράγματα. Άτομο να μου πει ότι ποιος είσαι εσύ να παίξεις με την ιστορία μας, δικαιούσε νομίζεις να παίζεις με την ιστορία μας. Και είπα του, όχι δικαιούμαι, οφείλω. Είμαι stand-up κωμικός, οφείλω να πιω τα τραύματα μου και να εκτονώσω μέσω της κωμωδίας, τη δουλειά μου. Ναι. Ναι, είχα πολλά τέτοια. Πολλά. Τουλάχιστον τα διαχειρίστηκε σε εκείνη τη στιγμή, ναι. ήταν κάτι ακραίο, ας πούμε, που όντως σηκώθηκε και έφυγε κάποιος από το κοινό. Ένα όπως το Κρίστρο, ακόμα δεν μέτρεν κανένας. Αλλά νομίζω
Ναι. Μπορεί σε κάποια φάση να γίνει, δεν ξέρω. Γιώργο, ισχύει αυτό ότι είχες κάνει ένα βιντεάκι λίγους ναι. μήνες πριν ξεκινήσει όλο αυτό με το Me Too, με το κίνημα. Τι, Είχες κάνει κάποιο βιντεάκι εσύ, κάτι με κάτι αρκούδους που κάτι έβλεπα ότι έλεγες. Ναι, και. Λίγο πριν ξεκινήσει όλο το κίνημα με το Me Too ναι, και ναι, τις ναι. κακοποιήσεις. Όντως, όντως. Το κυκλοφόρησες μετά το βίντεο αυτό. Α, είχες... ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Έτσι στο YouTube, αλλά ευτυχώς 300 views έχει, δεν ενόχλησε κανένα. Ναι, δείτε είχες... τότε να σας δείξω. Είχες όντως... τι είχες... Τώρα να το πω, ότι ήσουν διορατικός και προβλέψιμος, γιατί ήταν το timing ότι αμέσως ναι, μετά, λίγους γιατί... μήνες μετά, ναι, ξεκίνησε όλο αυτό με τις καταγγελίες και εσύ είχες κάνει ήδη ένα απλά βιντεάκι. Απλά έκανα, τώρα δεν ξέρω κάτω πόσο μπορώ να πω το αστείο στον αέρα, αλλά να προσπαθήσω να το θυμηθώ τζολάς. Το αστείο ήταν ότι και καλά, επειδή είμαστε στον κορονοϊό, έκανα μόνος μου stand-up comedy στα πουλουκούθια μου. Έκανα stand-up comedy στα πουλουκούθια και βιντεοσκόπησα το για να το δει ο κόσμος στο σπίτι του. Ναι. Και είχα πει έναν αστείο του στήλου ότι κάτι ότι εκμεταλλευκούμε, ότι, α, ναι, ότι, εντάξει, έμπαιζε στη ροζή, πρώτο που. ότι η σχέση που έχουν, ας πούμε, οι έφηβες με τα πουλουκούθια μπορεί να είναι και κάπως ερωτική ώρες-ώρες. Τούτο ήταν το αστείο, κάπως. Ότι εκμεταλλεύκονται τα. Τούτο ήταν το αστείο και μετά ήρθε το Me Too, ας πούμε, ήταν κάπως... Ήταν αμέσως μετά. Ξέρετε, και... περίεργο, να φανεί πάρα πολλά περίεργο τώρα τούτο. Αλλά εντάξει, δεν έγινε κάτι. Μάλιστα. Είσαι ακόμα, πάω να αλλάξω το κλίμα. Μα δεν είπες και κάτι. Εσύ καταρχάς, εσύ τα λαλείς, ρε Γιώργο, μου φτιάχνει δημόσια και λαλείς τα σε συνεντεύξεις. Έτσι είδα το. Έτσι βγάλα το που το νου μου. Και είπες ότι υπάρχει και το βίντεο. Ναι, ντζαμί. Άρα... Ντζαμί, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, από Λεμεσό είσαι. Ναι, 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 ναι. Ζεις ακόμα Λεμεσό. Ζούμε να ναι, στη Σαρυπόλου, ντζαμί στο κέντρο. Στο κέντρο. Μες στον Πανικό. Παίζουν ξύλο κάτω από το μπαλκόνι μας συχνά πυκνά. Εντάξει, είναι ωραία. Από εκεί εμπνέεσαι, μη σου πω εσύ με αυτά που βλέπεις και κάνεις τα stand-up σου. Ξεκουσινού ωραία, ξεκουσινού. Και όλο αυτό με το πήγαινε, έλα, έχεις συνηθίσει, έτσι εγώ που Λεμεσόν είμαι. Μιλούσαμε τις προάλλες με τον Μαρτάν και συνειδητοποιήσαμε ότι νομίζω γύρισα τη γη. Τα είχα δει πόσα χιλιόμετρα είναι η γη να τη γυρίσει έτσι. Διανύσαμε τη γη τρεις φορές ως τώρα. Πα στο highway. Λεμεσού Λευκοσίας. Ναι. Είναι λυπητερό. Μα κάτσεις να το σκεφτείς. Με την ίδια διαδρομή έτσι. Κάθε μέρα να διανύσεις όσα είναι να διάνοιες, θα γυρίσεις ολόκληρη τη γη. Ναι, ναι. Εσύ απλά πάει σπίτι εδώ στη Λευκοσία. Τουλάχιστον είναι κοντινές οι διαδρομές. Σε άλλες χώρες. Εντάξει, είμαστε στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού. Πάλι μια ώρα να θέλεις να πάει στη δουλειά σου. Οπότε, ή και ξεκινήσεις να πάει από την Αγλαντζάν, να πάει, ας πούμε, όχι, Μακεδονίτισσα, να πάει Παλουρκώτισσα, η ώρα 3 το δίνεις, μπορείς να πάρεις και μια ώρα πάλι. Οπότε, εντάξει. Στην προσωπική σου ζωή όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Είναι ήδη και γνωστά με ναι, τις ναι, σχέσεις σου με το κορίτσι. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Κάμε και πρόσφατα έτσι έναν ωραίο άρθρο σε ένα περιοδικό και απόλαυσαν έτσι θαύμασαν την ήταν. Τι άρθρο, τι άρθρο. Νομίζω στο Μάστ είχε έτσι το που έλεγε ότι η ηθοποιός παρόλο που είναι νέα, ναι. που είναι νέα, να πω ότι είναι νέα, γιατί δεν το πω, ότι έχει, έτσι ήταν, είναι το βιογραφικό του και όντως η Θέκλα κάμε πάρα πολλά συγκεκριμένες επιλογές και θαυμάζω ότι. Ναι. Η αλήθεια είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνεις κάθε φορά, γιατί σε έχω ακούσει να αναφέρεσαι στη σύντροφό σου με όμορφα λόγια και το να βγαίνει ένας άντρας είτε μία γυναίκα αντίστοιχα ο Νέαρ και να μιλά, να δείχνει το θαυμασμό που έχει προς τον σύντροφό του, είναι πολύ όμορφο. Το έχετε πάρει στο... έχετε κάνει το επόμενο βήμα. Τι είναι το επόμενο βήμα. Ξέρω εγώ. Τι είναι το επόμενο βήμα. Αραβώνες, γάμους... Εντάξει, ας σου πω... ζούμε σαν πως είμαστε παντρεμένοι. Συγκατοικείτε. Ναι, η πρακτικότητα της ζωής μας από την αρχή ήταν... είμαστε έναν πορτοφόλι, είμαστε το ίδιο πράγμα. Οπότε, ναι. σε κάποια φάση μπορεί να γίνει και τούτο, αλλά σαν ένα πάρτι, σαν μια γιορτή έτσι, για τους ανθρώπους μας. Οπότε, ναι. Εντάξει. Απλά είσαστε πιο χαλαροί ναι, και ναι, δύο ναι. με αυτό το θέμα. Έτσι, εγώ είμαι και πολλά. Τούτα τα εκκλησία, γάμος, εν είμαι, αλλά τα εντάξει. διαδικαστικά. Είναι και ναι. η Θέκλα έτσι όμως, γιατί αυτά τα πράγματα συζητάς με τη σύντροφό σου. Είναι και η Θέκλα έτσι, απλά επειδή οι γονείς μας είναι έτσι, θα το κάνουν ακόμα και εκείνους. Ναι. Είναι το κλασικό. Αφού τώρα είναι η φάση όλοι οι γιαγιάδες, άτες, πριν να πάω να δω να παντρευτείτε. Ψυχολογικό με αυτό αμέσως. Ξέρεις, όντως, αυτό το έχουν ακόμη. Δηλαδή, πλέον έχει
το έχουν εμπεδώσει περισσότερο, ότι ξέρεις, είναι αγένεια να ρωτάς τον άλλον για παράδειγμα, άτε πότε να παντρευτείς, άτε πότε να κάνεις το πρώτο μωρό, όταν έχεις το πρώτο, άτε πότε να στεί το δεύτερο. Αλλά άμα το σκεφτείς, έχουν και γίνει έναν καημό. Ναι, ρε, ναι, η γιαγιά, η μάμα, να δει το μωρό της, τον κοράκι της, να μπει σε τούτη τη διαδικασία. Όποτε το σκέφτεσαι από το δικό τους point of view, θέλει να το κάνεις. Όποτε το σκέφτεσαι από το δικό σου, λαλείς, δεν ξέρω. Οπότε είναι το πράγμα που πηδάς που το ένα στο άλλο, σε κάποια φάση να συμφιλειωθούν, πιστεύω, και να βρεθεί η λύση. Έχεις, είσαι πλέον σε μια φάση που βάζεις δηλαδή τις ισορροπίες, το επαγγελματικό, το προσωπικό, ο χρόνος λίγο για σένα. Δηλαδή κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Να σου πω, με τούτο το project τώρα με το Cyprus Comedy Central, επειδή ανέλαβα έτσι λίγο ηγετική, να πούμε, και με άλλα άτομα οργανωτική, να το πούμε, ρόλο. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο τον τελευταίο ένα με φτιάξει. Γιατί σκηνοθετείς και πολλά. Ναι, κάνουμε και άλλα πράγματα. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Ναι, όντως τώρα κάνουμε μια αίτηση στο Θυμέλια. Αν πια με διάρκεια να σκηνοθετήσουμε, τώρα να δούμε. Άπησε εξαίρεση να πω ότι την Παρασκευή, στον Καλερίσο, στην Καλερίσο, στην Καλερίσο, στην Αγκλαντζάστα, μαζί με τον Ηλιάν τον Ανδρέου. Σε stand-up comedy παράσταση και αυτοσχεδιασμό. Είμαστε στην Ιθιώπα στη σκηνή, να αυτοσχεδιάζουμε και πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι φτιάχνει. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Μέσα στους δύο στη σκηνή, κατάλαβα. Ωραίο, βρίσκουμε τα μεδουλία πολλά, καλύπτει ο ένας τον άλλον, πάρα πολλά ωραία ενέργεια. Τούτο που λέμε για τους φίλους μας, ότι ξέρεις, η βρά τον αντίπελο μου, κάπως έτσι. Ναι. Είχε πολλά ώρες τέτοιες στιγμές που μου την είπα τούτη, ήταν έτσι ωραία πολλά. Οπότε ναι, τον τελευταίο καιρό ήταν δύσκολο να διαχειριστούν τα πράγματα, γιατί ξεκινήσα και πρόβες για μια θεατρική παράσταση που να παρουσιάσουμε το Δεκέμβρη στη Λεμεσό στο θέατρο Versus. Ήταν όλα μαζί. Οπότε εντάξει, περιμένω να έρθουν τα Χριστούγεννα να ξεκουραστώ λίγο. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι τότε είναι γεμάτο το πρόγραμμά σου. Πολλά σε παρακολουθούμε και μέσα από τη σειρά, είπες και εσύ προηγουμένως. Ναι, το δωρόθεο, μια χαρά. Όμορφα. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μου είχατε σήμερα στην εκπομπή σας. Για τον χρόνο. Ελπίζω να με σε έκανα να νιώσεις από όλα με την ερώτηση. Δεν ξέρω ποτέ τι πρέπει να πω, τι που τσίνα που σκέφτομαι, παίζω τηλεόραση.